say thanks to Miss Ambassador. He's really energetic. He's almost everywhere. And I hope you could stay even more than a year here, dear friend. This is the best time for our mutual relationships. I was always a very pro-American politician in this country. I was only in the minority, but in the recent years, this became majority. And I think this is very good for Greece, this is very good for the region, this is very good for the United States. Now you will permit me to continue in Greek. Λοιπόν, θα είμαι όσο μπορώ πιο περιεκτικός και σύντομος και μετά από την διαδικασία έχουμε και ερωτήσεις. Πάρα πολύ, το αγαπημένο μου. Λοιπόν, ακούστε, εμένα με κατηγορούν πάρα πολύ, γιατί φωνάζω, ξέρω εγώ, δεν τους αρέσουν αυτά που πουλάω, τσιρίζω, μου λένε ορισμένοι κτλ. Δέχομαι όλες τις κατηγορίες. Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, προφανώς θα δέχεις όλες τις κατηγορίες. Κανένα πρόβλημα. Σίγουρα κάτι δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει κανένας. Είμαι πρακτικό πνεύμα και ο ίδιος εργάζομαι και έχω βγάλει, προσπαθώ να βγάλω λεφτά. Δεν είναι πάντα επιτυχημένη προσπάθεια, καμιά φορά χάνεις κιόλας. Αλλά πάση περιπτώσει το προσπαθώ. Λοιπόν, ακούστε. Βλέπω εδώ τον τίτλο του συνεδρίου της ΕΝΕ, να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και να συγχαρώ και για Αποστολόπουλο και σε όλη την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε με την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών. Στόχος η ταχύρυθμη ανάπτυξη. Μάλιστα. Πράγματι, το να έχει Ελλάδα ταχύρυθμη ανάπτυξη είναι το κομβικό σημείο για την οικονομική μας επιτυχία, για την επιβίωση του ελληνικού έθνους. Όπως σίγουρα έχετε διαβάσει και εσείς τις περασμένες μέρες, οι προβλέψεις για τη δημογραφική μας προβολή στο μέλλον είναι τραγικές. Το ελληνικό έθνος σβήνει, πάμε σούμπιτι για τα 8 εκατομμύρια και σε μερικά χρόνια για τα 6 εκατομμύρια. Θα είμαστε λοιπόν σε λίγα χρόνια, είμαστε ήδη δηλαδή, αλλά πηγαίνουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, στο να είμαστε ένα ολιγάριθμο έθνος γερόντων. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, το προσδόκιμο επιβίωσης του έθνους μειούται, οι γείτονές μας οι Τούρκοι έχουν ένα εξαιρετικά νεανικό πληθυσμό και εξαιρετικά ακμάζον πληθυσμό, άρα οι προβλέψεις είναι όλες αρνητικές. Για να αντιστραφεί αυτός ο δημογραφικός μας δείκτης δηλαδή και άρα να εξασφαλίσουμε το ελάχιστο που είναι η επιβίωση του ελληνικού έθνους στο μέλλον, πρέπει να αυξηθούμε. Για να αυξηθούμε πρέπει να έχουμε λεφτά να δώσουμε οικονομικά κίνητρα. Γιατί χωρίς οικονομικά κίνητρα δεν πρόκειται να κάνουμε περισσότερα παιδιά, γιατί έτσι δουλεύει ο δυτικός κόσμος. Θυμίζω παρενθετικά ότι την περίοδο του Κώστα Καραμαλή, όταν δόθηκε το επίδομα του τρίτου παιδιού, αυτά τα 3 χρόνια που ίσχυσε, ήταν τα μοναδικά 3 χρόνια που είχε αρχίσει να αντιστρέφει το δημογραφικό μας δείκτης. Άρα τα οικονομικά κίνητρα αποδίδουν. Εάν τα δώσεις, βεβαίως μετά ήρθε το μνημόνιο, η χρεοκοπία και όλα τα γνωστά. Άρα η ταχύρυθμη ανάπτυξη, για να επανέλθω, δεν είναι ένα στοίχημα μόνο με την έννοια του να πάει καλά η επόμενη κυβέρνηση του Μητσοτάκη ή του να, ξέρω, να μας πείσει ο Τσίπρας ότι μπορεί και να τσακωθούμε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Πώς μπορεί να γίνει, αγαπητέ Φώτη, ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη με τους φόρους και τις ασφαλιστικές φόρες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Σας απαντώ, δεν γίνεται. Μην χάνουμε κανένα απόλυτο χρόνο, μην χάνετε χρόνο σε συνέδρια, μην χάνετε χρόνο τι λέει ο Μοσχοβιζή και ο κάθε άλλος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται. Εγώ έκανα προχθές τις φορολογικές δηλώσεις για τις επιχειρήσεις μου. Σου βγάζει ένα κέρδος και πήγα καλά το 17, δούλεσαμε, κοροϊδεύαμε, δεν έχει σημασία. Πήγε καλά η εταιρεία, βγάλαμε λεφτά, βγαίνει ένας φόρος, τσουπ, 100% προκαταβολή. Μετά βάζεις και τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί εφόσον είσαι πάνω από τους 20.000 ευρώ, πας με το 30% με τον νόμο Κατρούγκαλου και τον ΕΦΚΑ, άρα 29% ο φόρος και 29% η προκαταβολή, 60% και 30% ο ΕΦΚΑ, 90%. Και όσα είναι τα λογιστικά σου κέρδη, τώρα επειδή μιλάμε μεταξύ επιχειρηματιών, όλα τα έχεις πληρωθεί στο ακέραιο, ένα τιμολόγιο δεν σούσκασε, μια επιταγή δεν μαύρισε, είναι δυνατόν ποτέ? Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν ψάχνουν για επενδυτές. Εδώ ψάχνουν για μαζόχες. Εδώ ψάχνουν για ζημιοσκόπους. Εδώ ψάχνουν για ανθρώπους που λένε, ξέρω εγώ, καθήμενοι στο Μαϊάμι, στο Ντουμπάι, στο Φρανκφούρτη, ρε γαμώ το, πολλά λεφτά έχω, δεν πάνε τα βάλω στην Ελλάδα, τα ευχαριστώ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή το ότι το συζητάμε δεν είναι σοβαρό. Εδώ πρέπει να γίνει μια πανεθνική εκστρατεία να εξηγήσουμε στον ελληνικό πληθυσμό ότι η μείωση των φόρων των ασφαλιστικών εισφορών είναι εθνική αναγκαιότητα με όρους εθνικής επιβίωσης. Πρέπει να γίνει με κάθε κόστος, γιατί αλλιώς θα σβήσουμε. Είναι τόσο απλό. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ισχύ
και να έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αφήνω τη ΣΑΝΕΛ γιατί είναι ανύπαρκτη. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά πρόκειται περί γελίου προσώπου. Λοιπόν, άρα, επί της ουσίας, γίνεται να συμβεί με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται τώρα. Όχι γιατί ο Γεωργιάδης τους πολεμάει και φωνάζει και είναι ακραίος κτλ. Όχι. Ακούστε γιατί δεν γίνεται. Να το ακούσει ο κύριος πρέσβης, του έχει πολύ μεγάλη αδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, μην το λέτε συνέχεια δεν είναι αριστερά. Μια χαρά αριστεροί είναι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η αριστερά. Τι λέει η αριστερά? Κεντρικός σχεδιασμός οικονομίας, ψηλή φορολογία, ανακατανομή του εισοδήματος προς τους στοχότερους με την έννοια των επιδομάτων και δεν ξέρω τι άλλο. Για ποιο λόγο έχουν αυτή την ιδέα οι αριστεροί, πέραν τι είναι, δεν θα να πω τις εγκεφαλικές τους λειτουργίες, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά γιατί έχουν αυτή την ιδέα? Διότι νομίζουνε, δεν έχουν καταλάβει ακόμα, το μείζον. Ποιο είναι το μείζον? Ο καπιταλισμός δουλεύει. Ο καπιταλισμός είναι το πιο επιτυχημένο σύστημα του ανθρώπου στην παγκόσμια ιστορία. Λόγω του καπιταλισμού μπορεί ο φτωχός να γίνει πλούσιος, εάν είναι άξιος και ικανός. Επιτρέπει την κοινωνική κινητικότητα. Και λόγω του καπιταλισμού τα κράτη τα φτωχά γίνονται πλουσιότερα, αν τον εφαρμόσουν σωστά. Αλλά ο καπιταλισμός ο άτιμος έχει ένα πρόβλημα. Όπως ο κινητήρας του αυτοκινήτου δουλεύει με βενζίνη, ο καπιταλισμός δουλεύει με το κέρδος. Ξέρετε εσείς κανέναν επενδυτή ζημιοσκόπο? Δεν υπάρχει. Όλοι οι επενδυτές είμαστε κερδοσκόποι. Αυτή είναι η λογική. Πάμε και επιχειρούμε και ξυπνάμε το πρωί από το σπίτι μας και έχουμε αγωνία και χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Δεν είμαστε με τα παιδιά μας, δεν βγαίνουμε έξω να γελάσουμε γιατί θέλουμε να έχουμε κέρδος. Άπαξ και σου κόψει λοιπόν, για να επανέλθω, το κίνητο του κέρδους, μπορεί να δουλέψει ο καπιταλισμός? Όχι. Είναι η απάντηση. Άντε τώρα αυτό να το εξηγήσω τζακαλώτο. Άμα το καταφέρετε και το εξηγήσετε, εγώ θα σας δώσω βραβείο. Σου λέει είμαι μαρξιστής. Άμα είσαι μαρξιστής, μην είσαι υπουργός οικονομικός σε μια χώρα καπιταλισμού. Βρες μια Σοβιετική Δημοκρατία, εφάρμοσε τον καπιταλισμό και άμα δουλέψεις, γράψε μου. Αλλά στον καπιταλισμό πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες του. Και ο κανόνας του είναι πρέπει να μπορεί εκείνος που κάνει επιχείρηση να έχει κέρδος. Γιατί από την προσπάθειά του, από την αγωνία του, από το ρίσκο του, θα βρει ο άλλος δουλειά, θα πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές, θα αυξηθεί το κατάστημα εθνικό προϊόν. Θα γίνουν νέες επιχειρήσεις, θα φτιάχνουν νέες τεχνολογίες και όλα τα αγαθά που ο καπιταλισμός προσφέρει στην ανθρωπότητα. Για να συνοψίσω λοιπόν. Με τις παρούσες συνθήκες ταχύρυθμη ανάπτυξη, μην το παίξω στο στοίχημα. Προσέξτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτά που σας τα λέω εγώ και θα λέτε τώρα πάλι υπερβάλλει ο Γεωργιάδης, αμάρτια αυτός ο Άδωνης, υπερβάλλει. Αυτά που σας λέω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα έκανε έκθεση και επίσθην ότι είμαστε τόσο άχρηστοι που είναι αδύνατο να τα καταφέρουμε. Γιατί όταν έχετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, προσέξτε τι λέει, ότι μέχρι το 2060 η Ελλάδα θα έχει μέσο όρο ανάπτυξη 1%. Ξέρετε τι είναι 1%? 1% είναι μόνο να αναπνέεις. Να ξυπνάς το πρωί, να αναπνέεις, να τρως το χυμό σου και να φτιάξεις τον καφέ σου, 1%. Σου λέει λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εγώ αυτό το λαό που λέγεται Έλληνες, μέχρι το 2060 έχω πλέον καταλάβει είναι τόσο ηλίθιοι που πάνω από 1% μπορεί να κάνουν. Άρα το χρέος είναι μη βιώσιμο. Μα και φαντάστε πόσο προβλητικό είναι να μας γράφουν σε μια έκθεση ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε πάνω από 1%. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Ότι μπορεί να έχουν και δίκιο. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Γιατί αν δείτε τι έγινε τα τελευταία 3 χρόνια, μια και είμαστε σε Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, θα σας πω το πιο απλό. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα καλύτερα 3 χρόνια της Ευρωζώνης από την ίδρυσή της. Μέσος όρος ανάπτυξης στην Ευρωζώνη 10%. Πόσο έκανε η Ελλάδα? 1%. Οι άλλοι τρέξανε με 10 και εμείς πήγαμε 1. Μπορείτε να φανταστείτε αυτό? Πήγαμε 10 φορές χειρότερα από όλους τους άλλους, από το μέσο όρο τους. Προφανώς, όμως το δεν λέει κάποιος αυτό, σου λέει κάτι δεν πάει καλά αυτή τη χώρα. Άρα, για να τα πάρω με τη σειρά και να κλείσω και να είμαι στη διάθεσή σας. Όλα ζωή είναι απλά. Πρώτον, διώχνουμε αυτή την κυβέρνηση, που είναι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, όλων των πλανητών, όλων των αστεριών, όλων των γαλαξιών κτλ. Λέει είναι μια ιστορική ατυχία που βρέθηκαν σε αυτά τα αξιώματα. Εν πάση περιπτώσει, συνέβη, έμαθε ο ελληνικός λαός, πήρε ένα αντιβιωτικό κατά της αριστεράς για 50-60 χρόνια. Έχουμε 50-60 χρόνια ευκαιρία να φτιάχνουμε τη χώρα. Όχι, πραγματικά πήραμε. Δείτε τις χώρες που είχαν την ατυχία να πέσουν στο Σοβιετικό μπλοκ. Μεγάλη ατυχία. Καταστραφήκανε.
για τα χρόνια που πέσανε στο Σοβιετικό μπλοκ. Αλλά γιατί τι κάνουν τώρα, είναι οι πιο φιλοαμερικανικές χώρες, μια έχουμε τον πρέσβη, τρέχουν με 5, 6, 7, 8% κάθε μία το χρόνο και ακμάζουν, ανεβαίνει ο πληθυσμός τους και κατατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Εμείς επειδή είχαμε την τύχη την κρίσιμη ώρα να βρεθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, περάσαμε ωραία, πάθαμε αριστεροσύνη, αυτό που λέω εγώ, ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μέχρι από λίγα χρόνια δεν μπορούσε να κάνει πολυπληθή συγκέντρωση Ελλήνων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Γιατί ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα και η επιχειρηματική δράση ήταν αναγκαστικά λαμόγια, κλέφτες, ξέρω, φοροφυγάδες, αυτοί που πίνουν το αίμα του λαού. Αυτό ήταν στο συλλογικό υποσυνείδητο. Τώρα έχει αρχίσει ο κόσμος λίγο και το καταλαβαίνει διαφορετικά. Γιατί έχει να καταλαβαίνει ότι χωρίς επιχειρηματίες και χωρίς επιχειρήσεις θα πεινάσουμε όλοι. Αυτό είναι το μόνο καλό που μας έκανε η κρίση και ο Τσίπρας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι ένας άνθρωπος, όχι γιατί είναι πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει από λεφτά. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να δει την οικονομία να λειτουργεί. Θα αδράξει την ευκαιρία που θα μας δώσει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ποια είναι η ευκαιρία? Ότι για ένα συγκεκριμένο, δεν λέω άπειρο, αλλά για ένα χι χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς θα είναι η τυθίσα. Και άρα θα υπάρχει ένα παράθυρο για να κάνεις πέντε πράγματα γρήγορα που δεν τολμούσες να κάνεις σε πάρα πολλά χρόνια, φοβούμενος αντιδράσεις, φασαρίες και όλα αυτά. Και τους κρατισμούς που έχεις και εσύ στο δική σου παράταξη, για να μην πω ότι είμαστε κόμμα Αγίων. Άρα, σε κεφαλαιώνω, φεύγει ο Τσίπρας, έρχεται ο Μητσοτάκης, τον βοηθάμε όλοι να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει γρήγορα. Κάνουμε κλειδί το σταυρό μας. Γιατί πρέπει και η διεθνής οικονομική συγκυρία να βολεύει. Εμένα με ανησυχεί, το λέω σοβαρά αυτό, με ανησυχεί πάρα πολύ ότι χάσαμε αυτά τα τρία χρόνια. Γιατί ξέρετε, το να ξαναβρεις τρία χρόνια με τόσο χαμηλές τιμές πετρελαίου, με τόσο καλό ρεύμα τουρισμού γιατί οι ανταγωνιστές σου είναι σε δυσκολίες, με τέτοια επιτόκια λόγω του QE και τη μεγάλη ρευστότητα που αυτό έδωσε. Αυτές τις ιδανικές συνθήκες δεν μπορείς εύκολα να τις ξαναβρεις στο μέλλον. Μπορεί δηλαδή εσύ να έχεις το Μητσοτάκη και να κάνεις τα που πρέπει, αλλά να γυρίζει ανάποδα το διεθνές σύστημα και εκεί να δυσκολευτείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε δεν θα είμαστε τόσο άτυχοι και ο καλός Θεός Ελλάδος θα δουλέψει για την περίπτωση. Θα έρθει γρήγορα ο Κυριάκος, θα κάνει αυτά που πρέπει και τότε πράγματα μπορείτε να πείτε το στοίχημα του 2021 με έναν κανονικό πρωθυπουργό θα έχει πιθανότητα επιτυχίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.